Τραγούδι όμως που δείχνει ότι το πολυφωνικό τραγούδι είναι μια ζωντανή παράδοση και ακόμα δημιουργείται. Μιας και στο πολυφωνικό καραβάνι συναντήσαμε τον άνθρωπο που έγραψε αυτό το τραγούδι για μια γυναίκα την οποία αγάπησε μέσα από τη θωριά της, αλλά δεν της μίλησε ποτέ. Το τραγούδι αυτό έκανε γνωστό το πολυφωνικό τραγούδι στην Αθήνα μέσα από την φώνησα του Σωτήρη Χατζάκη, αυτή την εξαίρετη παράσταση, εκεί που το τραγουδούσε η Λιδία, τον Γιώργο και η Μάρθα Φριτζίλα. Αλλά είναι πολύ παράδοξο που πολλοί το παίρνουν σαν ένα παλιό, υπηρώτικο πολυφωνικό. Είναι καινούριο. Μόλις κοιμήθη το κύμα, θα ρίξω το πρώτο βήμα. Μόλις κοιμήθη το κύμα, θα ρίξω το πρώτο βήμα. Θα το να σε πάρω, δεν αντεχώ. Όταν κρυφτεί το φεγγάρι, δροσίσουν τα χώτα. Γιατί θα έρθω να σε πάρω, θα έρθω δεν αντέχω άλλο. Γιατί θα έρθω να σε πάρω, θα έρθω δεν αντέχω άλλο. Θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο. Έλεγε ο κύριος Διάβα στην αρχή για αυτή τη σκυτάλη. Πόσο Πάνος Βέργος ξεκίνησε, όπως και εγώ μαθητής από εδώ μέσα, και πώς πάει η σκυτάλη παραπέρα. Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην επόμενη σκυταλοδρόμο, την Αλίκη Γκανά, και με μεγάλη συγκίνηση τον Αντώνη Έξαρχο που είναι ανάμεσά μας, εκείνο που ξεκινήσαμε όλο αυτό το υπέροχο ταξίδι, που φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια και όσοι θέλουν από 30 Ιουλίου μέχρι 12 Αυγούστου. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί, να φτάσουμε μέχρι τις Σιρακούσες φέτος. Μέχρι τη Σικελία. Να είστε καλά.